Λοιπόν, για να έρθει τώρα η Κέλλη. Γεια σας. Κέλλη. Γεια σου. Αμερικάνα είναι. Είμαι σίγουρη. Είναι Αμερικάνα. Πείτε μου. Τι ωραία μάτια που έχει. Σας ορτή με την μπλούζα σου. Ευχαριστώ. Όλο το πρόσωπο είναι. Από πού έχεις καταγωγή? Ο παπάς μου είναι από την Εύβοια. Εδώ, Ελλάδα. Να τα χαίρεστε τα όμορφα τα μάτια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Με τι ασχολείσαι? Τα τελευταία 11 χρόνια με το μεγάλωμα της κορούλας μου, της Μαριάτζελας. Να τη χαίρεσαι. Που ήθελε να πω το όνομά της, ήθελε πολύ να έρθει κιόλας, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό. Τη στέλνουμε τα φιλιά μας όμως. Πολλά φιλιά, κορίτσι Φιλάκια. Μου. Χαίρετε πάρα πολύ που ήρθα και εγώ χαίρομαι. Θέλω μια αλλαγή. Αυτό, τα τελευταία 11 χρόνια έχω αφιερωθεί στην οικογένεια. Και πολύ καλά έκανες. Με τι ασχολιώσουν στο παρελθόν? Σε ξενοδοχείο δούλευα. Από όταν έκανα τις σπουδές μου και μετά, δούλευα στον τουρισμό. Αλλά κάποια στιγμή αποφάσισα να πάρω τη μεγάλη απόφαση να σταματήσω, γιατί έπρεπε, δεν μπορούσα να χωριστώ στα δύο. Έκανες πολύ καλή επιλογή. Τη στιγμή που είχες αυτή τη δυνατότητα, ο σύζυγος... Μια χαρά. Τι λέει ο σύζυγος? Για ποιο απ' όλα? Για εσένα που έχεις αφαιρωθεί στην οικογένειά σας. Ήταν ομόφωνη, ήταν κοινή απόφαση να το κάνουμε αυτό. Mm-hmm. Έτσι αποφασίσαμε, έτσι πορευόμαστε, όλα είναι καλά, είμαστε πολύ ευτυχισμένοι, περνάμε ωραία. Mm-hmm. Μένουμε στην εξοχή τα τελευταία χρόνια που, από το Λαγονίσι. Αχ, τι ωραία. Πάνω στη θάλασσα. Ναι. Και βουνό και θάλασσα. Αφού είχες την επιλογή να διαλέξεις ανάμεσα στην οικογένεια και τη δουλειά και διάλεξες την κορούλα σου, από μένα είναι ένα μεγάλο μπράβο. Και είσαι σαν πρώην μοντέλο, δεν είναι κούκλα. Αυτό ναι, θέλω να σου πω, ότι πραγματικά αν ήταν στη Γαλλία αυτό το πρόσωπο, θα διαφήμιζε ενυδάτωση, skin care. Θέλω να κάνω το πιο δυνατό make-up no make-up για να δείξουμε και πώς προσεγγίζουμε ένα πρόσωπο που έχει φυσική έκφραση, πώς μάλλον χρησιμοποιούμε το μακιγιάζ. Πραγματικά νιώθω υπέροχα. Έλενα, πραγματικά σας το λέω, μέσα από την καρδιά. Μήπως να την πάμε στις σκάνες? Λοιπόν, πιστεύω ότι ένα πρόσωπο που είναι βαμμένο με make-up no make-up μπορεί να υποστηρίξει απόλυτα ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό outfit. Εννοείται. Οπότε δεν στοχεύω σε τίποτα λιγότερο παρά σε ένα red carpet στις σκάνες. Θέλω λούσο. Πάρα πολλά μέτρα ύφασμα, υπέροχα έρινα φορέματα, μάξι, πάρα πολύ θηλυκά, πάρα πολύ αισθησιακά, αλλά πάνω απ' όλα θα είσαι star. Το inspiration σήμερα είναι red carpet Cannes και ξέρεις, Κέλλη, πρέπει να έχεις το τέλειο μαλλί. Κινηματογραφικά μαλλιά, τέλεια. Και από θεραπείες? Θα ασχοληθούμε με μπρατσάκια, γιατί είναι κάτι που το θέλουν όλες οι γυναίκες. Όταν δεν γυμνάζεσαι και δεν έχεις το απόλυτα γραμμωμένο, ας πούμε, χέρι, αυτό που θες είναι να μειώσεις σε πόντους και να είναι το υπέροχο το δέρμα του χεριού αποκαλυμμένο με τα τυραντένια ή τα κοντομάνικα σφριγιλό. Οπότε αυτό θα κάνουμε. Είναι πολύ όμορφα. Συγκινήσε κιόλας, είναι η ιδέα μου. Λίγο ναι, γιατί είχα πάρα πολύ καιρό να ασχοληθούν τόσοι πολλοί άνθρωποι με μένα. Συγγνώμη, είχες ποτέ την ευκαιρία να ασχοληθούν 4 super experts? Όχι, όχι. Αυτό λέω, ότι για πολύ καιρό, για πάρα πολλά χρόνια μάλλον, φροντίζω εγώ τους άλλους και δίνω όλη μου την ενέργεια και τώρα αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να εισπράξεις αυτή την αγάπη που έχεις δώσει απλόχερα όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Να χαλαρώσεις και να το απολαύσεις. Ευχαριστώ. Βασίλισσα. Ανυπομονώ να με δω στο red carpet των Cannes. Αυτό μου υπόσχονται άλλωστε.